Ασσαλάμου αλαίκουμ ο ραχματουλάχι Σήμερα ήρθα για να μάθουμε πώς να πληθούμε για την προσευχή. Πριν ξεκινήσουμε το πλήσιμο, θυμόμαστε τον Αλλά, τον ύψιστο, λέγοντας «Μπισμιλά» εις το όνομα του Αλλά. Έπειτα πλένουμε τις παλάμες μας καλά τρεις φορές και πλένουμε ανάμεσα στα δάχτυλα. Έτσι. Έπειτα βάζουμε νερό στο στόμα μας και το πλένουμε καλά και το κάνουμε τρεις φορές και αυτό λέγεται ματμαδά. Έπειτα βάζουμε νερό στη μύτη και το βγάζουμε με φύση της μύτης και αυτό το κάνουμε τρεις φορές και λέγεται «Ελ και «Ιστινθάρ» «Ισπνέης» και «Εκπνέης». Έπειτα πλένουμε ολόκληρο το πρόσωπο, έτσι, τρεις φορές. Το νερό πρέπει να καλύψει όλο το πρόσωπο, από το δεξί αυτή μέχρι και το αριστερό αυτή, από την κορυφή του μετόπου μέχρι και το κάτω μέρος στο πηγούνι μας, όπως βλέπεις. Έπειτα πλένουμε τα χέρια μας τρεις φορές, από τις άκρες των δακτύλων μας μέχρι και τον αγκώνα μας. Ξεκινάμε πρώτα με το δεξί χέρι και έπειτα το αριστερό χέρι. Έπειτα με βρεγμένα χέρια περνάμε όλο το κεφάλι μας με τη μία και η περασιά που κάνουμε είναι από το μπροστινό μέρος του κεφαλιού προς τα πίσω και έπειτα από πίσω προς τα μπροστά όπως βλέπετε και μπορούμε αν θέλουμε μόνο από μπροστά προς τα πίσω σε περίπτωση που το μαλλί μας είναι μακρύ έπειτα με βρεγμένα χέρια που είχαμε από πριν περνάμε στα αυτιά και τα πλένουμε από τρεις φορές ταυτόχρονα και τα δύο, μέσα και έξω. Και έπειτα περνάμε στα πόδια όπου τα πλένουμε μέχρι και τους αστραγάλους, από τρεις φορές. Πρώτα ξεκινάμε με το δεξί και έπειτα με το αριστερό.